Τα και η αντίδραση του Οργανισμού Ασφαλής Υγείας επιβάλλεται να είναι άμεση. Θα πάμε στους ασύνταξεις, θα πάμε στη Σοφία Ιωσήφ να μας δώσει αναλυτικά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Όντω, Πέτρα, τα όσα καταγγέλει ο Υπουργό Υγεία χρήζουν άμεση διερεύνηση. Οι επιστολέ για τα δύο περιστατικά έχουν φτάσει ήδη στον ΟΑΗ, ο οποίο καλείται να, διο... να διορίσει ερευνώντα λειτουργό. Αναμένεται βέβαια να σταλεί η επιστολή και για το τρίτο περιστατικό. Τα νοσηλευτήρια θα κληθούν ακολούθω να δώσουν τι δικέ του εξηγήσει. Ενώ, αν κρυθεί αναγκαίο, εξηγήσει θα δώσουν και γιατροί. Ναι. Τώρα, ο Υπουργό Οφία ζήτησε επιβολή ποινών. Ε, τι προβλέπετε σε αυτέ τι περιπτώσει. Όπω μα ανέφερε ο διευθυντή του οργανισμού Πέτρα, αν εντοπιστεί από την έρευνα ότι έχουν παραβιαστεί οι πρόνοιε των συμβάσεων από τα νοσηλευτήρια, τότε οι ποινέ μπορεί να είναι από απλή προειδοποίηση μέχρι και αποβολή από το σύστημα. Ενδέχεται επίση να επιβληθεί χρηματική ποινή. Αυτό θα εξαρτήθει από το μέγεθο τη παράβαση, το οποίο θα διαφανεί από τη διερεύνηση. Αναμένουμε πάντω, εάν έχουν όντω παραβιαστεί πρόνιες, οι πρόνοιε, οι ποινέ να είναι αυστηρέ. Αυτό που θα, μπει τώρα στο, θα τεθεί τώρα στο μικροσκόπιο είναι ο λόγος για τον οποίο α, δεν ανταποκρίθηκαν τα νοσηλευτήρια και έχει τη σημασία του να παρακολουθήσουμε και τη σχετική δήλωση του διευθυντή του ΟΑΕ. Υπάρχουν και περιπτώσει που το νοσηλευτήριο όντω δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δηλαδή, το, το κάθε νοσηλευτήριο στο Γενικό Σύστημα Υγεία δεν έχει απεριόριστε δυνατότητε. Είτε όσον αφορά τις, τα κρεβάτια του, Είτε και όσον αφορά τι ειδικότητε του. Δηλαδή, το κάθε νοσηλευτήριο παίρνει άδεια από την έφφραση ιδιωτικών Νοσηλευτήριο για συγκεκριμένε ειδικότητε που μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν παίρνει για όλε τι ειδικότητε. Και στη βάση αυτή, συμβάλλεται με το ΓΕΣΥ για να εξυπηρετεί τι συγκεκριμένε ειδικότητε. Οπότε, ε, είναι και θέμα κατά πόσο των νοσηλευτήριων είχαν αυτέ τι ειδικότητε κατά πόσο το περιστατικό είναι τέτοιο που μπορούσε να διαχειριστεί. Διότι υπάρχουν και περιπτώσει, δικαιολογημένε περιπτώσει, που ένα γιατρό μπορεί να κρίνει ότι δεν θα είναι επικίνδυνο να το χειριστεί ο συγκεκριμένο. Υπάρχει η περίπτωση όμω που ένα γιατρό μπορεί να επιλέγει, εδώ δεν είναι η παρανομία και πρέπει να εξεταστεί και να επιβληθεί και ανάλογη ποινή. Ε, ο διευθυντή του οργανισμού παραδέχεται πάντω, Σοφία, ότι υπάρχουν κενά στη διαχείριση των εκτακτών περιστατικών. Ναι, είναι μια δυναμία του συστήματο, όπω είπε. Τα περισσότερα νοσηλευτήρια ανέφερε είναι προσαρμοσμένα ώστε να διαχειρίζονται προγραμματισμένα περιστατικά. Συνεπώ, μπορεί να έχουν προγραμματισμένα περιστατικά για ένα μήνα, με αποτέλεσμα όταν προκύψει ένα έκτακτο περιστατικό να είναι δύσκολο να ανταποκριθούν. Ο στόχο, όπω είπε, είναι η ένταξη των ταέπτων ιδιωτικών νοσηλευτήριων στο σύστημα, ώστε να αμβληθεί το πρόβλημα. Κάτι που όπως έχουμε επαναλάβει γίνεται με καθυστέρηση. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Σοφία. Στο άλλο μεγάλο ζήτημα...